Θέματα εχμής. Και έχουμε και μηνύματα πολλά από τηλεθεατές. Πολύ κόσμο. Λοιπόν, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με τη βασική πολιτική ατζέντα. Και το βασικό θέμα είναι συντάξεις. Τι θα κάνει η κυβέρνηση με τις συντάξεις. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα το οποίο σας αφορά. Και είναι το αφορολόγητο. Που έρχεται σε δεύτερο χρόνο βέβαια. Αλλά πείτε μας τώρα για τις συντάξεις. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην εφαρμοστεί αυτό που έχετε αποφασίσει και έχετε ψηφίσει. Ξεκινάμε καταρχήν να πούμε ότι μετά τις προϋποθέσεις που έχουν δημιουργηθεί μετά το τέλος του προγράμματος, θεωρούμε ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να μιλάμε τελείως διαφορετικά. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι εκτός πλέον των θεσμών, άρα μπορούμε να μιλάμε μόνο σε κάποιο ευρωπαϊκό επίπεδο και όπως όλες οι άλλες χώρες. Το συμβουλεύονται όμως και το ακούνε πάρα πολύ. Λοιπόν, και στο Βερολίνο. Ναι, από εκεί και μετά. Και προβάλλει ενστάσεις. Φυσικά. Με διαρροές τουλάχιστον. Φυσικά. Το ζήτημα είναι ότι από εκεί και πέρα, εκείνο που μπορούμε να πούμε εμείς σήμερα είναι ό,τι είπαμε και όταν δεχτήκαμε τα μέτρα. Ότι δεν είναι απαραίτητα, δεν είναι αναγκαία, τα δημοσιονομικά μας είναι τέτοια που δεν χρειάζεται να γίνουν οι περικοπές των συντάξεων και αργότερα να κοπεί και το αφορολόγητο. Αν τα δημοσιονομικά μας είναι αυτά που περιμένουμε, που θα είναι αυτά, τουλάχιστον για το 19 φαίνονται ξεκάθαρα όλοι οι δείκτες, δεν είναι απαραίτητο να γίνουν οι περικοπές των συντάξεων και το θέμα των διαρθρωτικών ή της πολιτικής αντίληψης και φιλοσοφίας των μέτρων, των συμφωνιών και πάει λέγοντας. Και επιμείνουν. Δηλαδή τελικά θα πάμε σε μονομερή ενέργεια όπως γράφεται, ακούμε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο, οι δύο υπουργοί του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Τσακαλώτης, ο κύριος Χουλιαράκης, μιλάνε με τους εταίρους μας. Θα συνεχίσουμε και μέσα στο Νοέμβρη θα έχουμε αποφασίσει, μέχρι το τέλος Οκτώβρη θα έχουμε αποφασίσει στον Νοέμβρη τι θα γίνει με τα συγκεκριμένα μέτρα. Εκείνο όμως που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι αναπτυξιακά, δεν είναι μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν γιατί δεν εξυπηρετούν ούτε την κυβέρνηση, ούτε τη χώρα, ούτε τους πολίτες. Επομένως, το ίδιο ισχύει και για το αφορολόγητο. Δηλαδή, δεν είναι αναγκαίο να γίνει αυτή η ρύθμιση. Με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι, αλλά θα το επανεξετάσουμε. Οπότε θα το θέσετε όπως και με τις συντάξεις βάσει των δημοσιονομικών στόχων. Θα πείτε ότι δεν προσφέρει κάτι. Θα τεθούν όλα μαζί. Θα τεθούν όλα μαζί και ανάλογα θα δούμε την κατάλληλη στιγμή που θα πρέπει να το αποσύρουμε ή να το εφαρμόσουμε ανάλογα πώς. Οπότε θα επανεξεταστεί και αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις συντάξεις. Είναι το άμεσο που είναι για το 19, το αφορολόγητο είναι για το 20. Τα δημοσιονομικά του 19 θα είναι εκείνα που θα μας δείξουν για το 20. Αλλά καταρχήν λέμε και στόχος μας είναι να μην έχουμε πρόβλημα με το αφορολόγητο, να μην μειωθεί το αφορολόγητο των Ελλήνων. Αυτή είναι η θέση μας, αυτή ήταν και πριν, που παρόλο που αποδεχτήκαμε τα μέτρα, γιατί έπρεπε να φύγουμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έπρεπε να φύγουμε από τα μνημόνια για να μπορούμε να κάνουμε τη δική μας πολιτική. Ωραία. Αυτή που εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός μας στη ΔΕΘ. Πάμε και στο άλλο θέμα, που δεν είναι άλλο από τον ενφιάλτη. Όπως τον λένε, γιατί έχει γίνει ενφιάλτης για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς πληρώνουν ένα φόρο για το σπίτι που έχουν και μιλάμε για αυτούς που έχουν την πρώτη κατοικία. Γιατί δεν φορολογείται η περιουσία σε αυτή την περίπτωση. Δεν παράγει και αποτέλεσμα. Και δεν παράγει και αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είπε, θα μειώσουμε και ότι ο φόρος αυτός θα πάει στους Δήμους. Εσείς γιατί αντιδράτε σε αυτό? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε μερικά πράγματα σε σχέση με το τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για τον ένφια. Ο κ. Μητσοτάκης για τον ένφια είπε ότι θα είναι έκπτωση 30% σε όλους τους φορολογούμενους, σε όλες τις περιουσίες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι 30% θα έχει έκπτωση και το μικρό σπιτάκι, η μικρή περιουσία του πολίτη που έχει την πρώτη κατοικία, όπως ακριβώς το είπατε, και 30% θα έχει και η περιουσία κάποιου που μπορεί να έχει ένα εκατομμύριο περιουσία. Ξεκάθαρα η πολιτική του είναι υπέρ των λίγων, υπέρ της οικονομικής ελίτ και γι' αυτό το λόγο και εμείς διαφωνούμε με την οριζόντια μείωση του 30% που αναπτύχθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Αλλά εδώ θα ήθελα να πω ότι κάπου ο κύριος Μητσοτάκης σε σχέση με την
με το να πάει ο ένφια στους Δήμους, κάπου μου φαίνεται ότι είναι απροετοίμαστος, κάπου δεν έχει, δεν ήταν καλά ενημερωμένος. Και θα ήθελα να πω το εξής. Καταρχήν, όσον αφορά με το να πάει στους Δήμους ο ένφια, ένα ζήτημα έχει να κάνει με το Σύνταγμα. Είναι φόρος, δεν είναι τέλος. Υπάρχει δημοτικό τέλος ακινήτων που πληρώνουν όλοι οι πολίτες, πολύ μικρό βέβαια, από εκεί και μετά. Είναι ένα ποσό το οποίο είναι πολύ μικρότερο από τις επιχορηγήσεις που δίνονται από την κεντρική κυβέρνηση στους Δήμους. Άρα, μιλάμε για μείωση των ποσών που δίνονται στους Δήμους, αυτό που ανηγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρο από εκείνον. Αν θέλει να μειώσει τις επιχορηγήσεις των Δήμων. Είπε, θα δίνει. Ναι, τα δύο δις θα δίνει στους Δήμους, ναι. Και εκείνοι τα διαχειρίζονται. Αυτή τη στιγμή. Και θα περικοπεί η επιχορήγηση. Οι Δήμοι παίρνουν μεγαλύτερο ποσό επιχορήγηση. Δεν έχει πει για το επιπλέον. Ή θα του περικόψει. Δηλαδή, υπάρχει τέτοια διάθεση από τον κύριο Μητσοτάκη να περικόψει. Συγγνώμη, ο ένφια δεν είναι φόρος περιουσίας, είναι ανταποδοτικός φόρος. Όχι, θα τον κάνουμε ανταποδοτικό, δηλαδή. Ακριβώς. Εδώ είναι και η αντίθεση με το Σύνταγμα. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι. Θα υπάρχουν Δήμοι που έχουν υψηλές περιουσίες, άρα και υψηλά έσοδα, και υπάρχουν Δήμοι που έχουν χαμηλής αξίας περιουσίες, που εδώ θα έχουμε χαμηλά έσοδα. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε Δήμους δύο ταχυτήτων, για να μην πω και τριών και τα λοιπά, εξαρτάται από τις περιοχές. Λέτε ότι η κατανομή των 2 δισεκατομμυρίων μπορεί να γίνεται σε όλη τη χώρα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά αν πάμε ειδικά σε κάθε Δήμο, αυτός ο φόρος που θα προκύπτει από τον ένφια δεν θα αντιστοιχεί στο ποσό της κρατικής χρηματοδότησης ανά Δήμο. Ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί και μετά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η περιουσία του κάθε πολίτη, του κάθε φορολογούμενου, δεν είναι σε ένα Δήμο. Είναι σε πολλούς Δήμους. Ναι, σωστά είναι και αυτό. Ενδεχομένως είναι σε πολλούς Δήμους. Θα πληρώνει προφανώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν έχει εδώ πέντε σπίτια σε πέντε. Εδώ, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Εδώ είναι ένας πλάγιος τρόπος να καταργήσουμε το συμπληρωματικό φόρο. Με αυτόν τον τρόπο. Η άφηση της περιουσίας, δηλαδή. Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος στη μεγάλη περιουσία. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί το ποσό του συμπληρωματικού φόρου είναι ακριβώς το ποσό της μείωσης του 30%. Όπως και ο Παπανάτσου, δηλαδή, ξέρετε, ναι. Με αυτή τη λογική επαναφέρει το 30% στις μικρές περιουσίες, τις επιβαρύνει. Μάλιστα. Γιατί από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει ο συμπληρωματικός φόρος, θα αναγκαστούν οι Δήμοι να αυξήσουν τις εισφορές για να έχουν το ποσό που πρέπει. Άρα, πραγματικά δεν ξέρω αν ήταν προετοιμασμένοι το επιτελείο τους με τις εξαγγελίες που κάνανε, αν είχαν ελέγξει όλες αυτούς τους συντελεστές για να κάνουν αυτές τις εξαγγελίες. Το θεωρώ ότι εκτός κι αν είναι η πολιτική τους αυτή που θέλουν να την περάσουν με αυτόν τον τρόπο, να μειώσουν δηλαδή την μεγάλη περιουσία και να αυξήσουν τη μικρή. Γιατί ακριβώς με τις εξαγγελίες αυτές αυτό προσλαμβάνουμε όλοι. Αυτά λέει ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Παπανάτσι. Ωστόσο, εσείς λέγατε ότι αυτός ο φόρος είναι άδικος και πρέπει να καταργηθεί. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να το λέμε. Δεν τον καταργήσατε όμως. Συνεχίζουμε να το λέμε. Τι προτείνετε εσείς? Συνεχίζουμε να το λέμε. Σας πίστεψε όμως ένας κόσμος για τον ένφια και σας ψήφισε στις πρώτες εκλογές. Αλλά όμως δεν τον καταργήσατε. Ναι, ακριβώς και γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε σήμερα και κάνουμε τις μειώσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Και θα γίνουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Καταρχήν θέλω να πω κάτι. Στην φετινή χρονιά έχουμε μία μείωση του ένφια 60 εκατομμύρια. Ήταν ένας χώρος που πόσα εισπράττουμε? Εισπράττουμε 2.650. 2.660 μου φαίνονται σταγόνα. Είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν αμφιβάλλω καθόλου γι' αυτό, αλλά και αυτό το μικρό δημοσιονομικό χώρο που είχαμε, το πήραμε και το δώσαμε στους πολίτες. Πόσο θα μειωθεί? Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που έγινε φέτος, μειώσαμε τον ένφια σε πάρα πολλούς πολίτες και σε κάποιους άλλους τον κρατήσαμε σταθερό, παρόλο που Σε κάποιους, έτσι. Αυξήθηκε σε κάποιους, και εδώ θέλω να πω κάποια ζητήματα που έχουν προκύψει. Καταρχήν, αυξήθηκε σε κάποιους όχι εξαιτίας της αύξησης του φόρου. Αυξήθηκε με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών σε εμπορικές. Ήταν ένα μέτρο που έπρεπε να το υλοποιήσουμε. Είχε ξεκινήσει σαν δέσμευση της χώρας μας από το 2012. Ήταν μέσα στα μέτρα που έπρεπε για να κλείσουμε την αξιολόγηση. Προχωρήσαμε στην αλλαγή των αντικειμενικών σε
στις εμπορικές, υπάρχουν ζητήματα. Και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δει στις αυξήσεις αυτές, κάποιες αυξήσεις ήταν πάρα πολύ λογικές, έπρεπε να γίνουν, ήταν χαμηλές αντικειμενικές αξίες, εναρμονιστήκανε με τις εμπορικές, υπήρχαν αγοροπολισίες και υπήρχαν όμως, εδώ θα ήθελα να σημειώσω, υπήρχαν και κάποιες στρεβλώσεις. Τις διαπιστώσαμε. Διαπιστώσαμε κάποιες στρεβλώσεις στα αποτελέσματα που είχαμε με τις εναρμόνισης αντικειμενικών με εμπορικές. Υπάρχει, από ό,τι ξέρουμε, η κατοικία έχει κάποια προβλήματα τα τελευταία χρόνια με την κρίση. Δεν γίνονται αγοροπολισίες, δεν υπάρχουν τα επαρκή στοιχεία σε πολλές περιπτώσεις ή τα στοιχεία που δοθήκανε στους εκτιμητές σε συγκεκριμένες περιοχές δώσανε την επομένως, κύριε Παπανάσιου, αυτές οι στρεβλώσεις θα διορθωθούν γιατί θα έρθουν νέες αντικειμενικές αξίες. Κάθε χρόνο θα έχουμε αναπροσαρμογή. Όχι, αυτό το θέμα υπάρχει. Έχουμε και άλλες αναπροσαρμογές. Ξέρετε τι γίνεται. Στα δύο επόμενα χρόνια, επειδή πρέπει να προχωρήσει η πώληση, ό,τι γίνεται σε σχέση με την κατοικία, ό,τι αφορά δηλαδή το ενοίκιο, για να σταθεροποιηθεί πλέον η ιδιοκτησία, η εκτίμηση είναι ότι χρειάζονται και τα δύο επόμενα χρόνια, βγαίνοντας σιγά σιγά από την κρίση. Και έρχονται πολλοί και λένε ότι οι εξαγγελίες που κάνετε για τον ΕΝΦΙΑ, για ελάφρυνση, θα εξανεμιστεί αυτή η ελάφρυνση. Όχι, δεν θα γίνει, δεν θα γίνει έτσι. Θα κάνουμε την εναρμόνιση, αλλά θα γίνει στο επίπεδο εκείνο που πρέπει να γίνει, γιατί πραγματικά έχουμε εντοπίσει και εμείς στρεβλώσεις, δηλαδή σε όμορες περιοχές να έχουμε διαφορετικές αξίες και με καινούργια στοιχεία που θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα, σιγά σιγά θα εναρμονίζονται. Πότε το προσδιορίζετε αυτό για να έχουμε εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών νέα? Θα ολοκληρωθεί στα επόμενα δύο χρόνια. Αλλά εμείς σε πρώτη φάση θα προχωρήσουμε και θα εναρμονίσουμε τις στρεβλώσεις αυτές που υπάρχουν. Μέσα στο επόμενο έτος, μέσα στο 2019. Και στο επόμενο έτος θα έχουμε. Άρα θα έχουμε νέες αντικειμενικές αξίες σε κάποιες περιοχές. Σε κάποιες περιοχές που εντοπίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Άρα άμεσα θα γίνει αυτό. Το βλέπετε, το επεξεργάζεστε. Θα γίνει άμεσα. Και τώρα, μέσα στη διετία βλέπετε πάλι τις αντικειμενικές. Και σιγά σιγά όταν προχωράει όλη η διαδικασία με την κατοικία, σιγά σιγά θα εναρμονιστεί και η αγορά και θα σταθεροποιηθούν και οι τιμές και θα ξέρουμε όλοι σε ποια περίπτωση. Να φύγουμε τώρα. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τον ΕΝΦΙΑ τη δική μας πρόταση. Αυτή που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Την έχουμε ακούσει βέβαια πολλές φορές. Πείτε την με τίτλους για να πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει πολύ. Γιατί πρέπει να την πούμε. 30% την πρώτη χρονιά, αλλά το 30% θα είναι στη μικρή αξία περιουσίας. Στη μικρή αξία περιουσίας και θα σβήνει στην πιο μεγαλύτερη. Τη δεύτερη χρονιά είμαστε 50% στη μικρή και μεσαία. Η μικρή πώς προσδιορίζεται? Η μικρή πώς προσδιορίζεται. Είναι ένα ποσό που πρέπει, είναι το 10% του ποσού που έχουμε σήμερα. Θα δούμε μέχρι που μας φτάνει με τις τιμές που θα υπάρχουν. Τουλάχιστον από τις 60.000. 60.000 και κάτω είναι σίγουρο. Η μικρή. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Mm-hmm. Από εκεί και μετά. Και η μεσαία, πώς την προσδιορίζετε, αντικειμενικές αξίες? Η μεσαία αυτή τη στιγμή μπορούμε να την προσδιορίσουμε από το 250.000 και πάνω που ξεκινάει. Άρα 250.000 αντικειμενική αξία θα έχουμε μείωση σε αυτά τα ποσοστά που μας λέτε. Στο 50% τη δεύτερη χρονιά και μέχρι και τις 250.000 θα έχουμε μείωση και παραπάνω θα έχουμε μείωση. Απλά η μείωση δική μας δεν είναι οριζόντια. Θεωρούμε ότι η μικρή λαϊκή κατοικία, η μικρή λαϊκή περιουσία σε όποια περιοχή της Ελλάδας και να είναι, γιατί μπορεί να είναι και σε μια περιοχή που έχει υψηλή αξία εμπορική, αλλά έχει μια μικρή κατοικία, είναι η πρώτη του κατοικία, είναι η κατοικία του που ζει. Και αυτή οφείλουμε να την δώσουμε την έκπτωση για να μπορεί ο πολίτης να την αντιμετωπίσει. Πάμε και στις δόσεις, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε κάτι το οποίο το ακούει η κοινωνία και είναι απέτηση της κοινωνίας. 120 δόσεις και για τους μισθωτούς και τις αξίες, για όλους. Τι θα γίνει, ρωτάει, για τις οφειλές των φυσικών προσώπων. Εμάς γιατί μας έχετε στην απέξω. Χρωστάμε. Οι οφειλές είναι πολλές, όπως έχετε βγάλει και εσείς στοιχεία. Είναι 3.000 ευρώ, είναι ποσά τα οποία είναι για τα μεσαία και φτωχότερα οικονομικά στρώματα. Γιατί δεν κάνετε κι εσείς κάτι, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, μπορώ να πω το εξής. Καταρχήν, όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, εδώ θα ήθελα να πω ότι και πάλι ο κύριος Μητσοτάκης θα τον θεωρήσω ότι μπερδεμένος ήταν. Κάτι ανακριβές υπόθηκε και σε αυτή την περίπτωση. Μίλησε για την απόφαση του ΣΤΕ και για την διαγραφή από την πενταετία και μετά. Να το διευκρινίσουμε για να μην υπάρχει και καμία... Δεν είναι θέμα οφειλών, είναι θέμα ελέγχου. Και καμία προσδοκία στους πολίτες. Όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν οι πολίτες προς το δημόσιο, είτε στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία,
Εν πάση περιπτώσει, σε καμία περίπτωση δεν είναι στην απόφαση του ΣΤΕ. Η απόφαση του ΣΤΕ τι λέει? Ότι ο εφοριακός που κάνει τον έλεγχο, όταν φτάσει στην πενταετία, μπορεί να έχει δει πίσω προβλήματα, να έχει δει περιπτώσεις που πρέπει να βεβαιώσει φόρο, δεν μπορεί να βεβαιώσει φόρο πριν από την πενταετία. Ό,τι είναι βεβαιωμένο στο δημόσιο, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διαγραφεί. Δεν έχει διαγραφεί από πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει, εκτός και αν ξέρει κάτι άλλο που εμείς δεν το ξέρουμε. Πείτε μας τώρα για τις 120. Αλλά ειλικρινά, ό,τι έχει να κάνει με το ΣΤΕ δεν υπάρχει σε καμιά περίπτωση. Για τις 120 δόσεις. Για μισθωτούς συνταξιούχους. Καταρχήν, εκείνο που πρέπει να ξέρουν οι μισθωτοί συνταξιούχοι είναι ότι από φέτος έχουν και τις 12 δόσεις πριν να λήξει η δόση που πρέπει να πληρώσουν. Μπορούν να μπουν στο σύστημα και να κάνουν τις 12 δόσεις. Επεξεργαζόμαστε κι εμείς, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει ανέχεια και επειδή από εδώ και πέρα πραγματικά πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη σιγά σιγά έρχεται, το βλέπουμε και με τα στοιχεία. Θεωρούμε ότι θα χρειαστεί να δώσουμε κάποια βοήθεια. Mm-hmm. Το επεξεργαζόμαστε, δεν ξέρουμε πόσες δόσεις θα είναι, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι συγκεκριμένες οφειλές του 2018 θα πρέπει να τις έχουν εξοφλήσει για να μπορούν να σε προγενέστερες. Άρα επεξεργάζεστε στο επιτελείο περισσότερες δόσεις για τους μισθωτούς συνταξιούχους. Το έχω πει και στο δημόσιο λόγο εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι επεξεργαζόμαστε κάτι. Απλώς δεν ξέρουμε πόσες θα είναι αυτές οι δόσεις. Και για τους συνταξιούχους και για τους επαγγελματίες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή. Σχετικά με αυτές τις οφειλές, σχεδιάζετε και κάτι άλλο? Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός. Όταν θα είμαστε έτοιμοι θα το ανακοινώσουμε. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, θέλουμε ό,τι κινήσεις κάνουμε να είναι κοστολογημένες, θέλουμε να είναι ποσοτικοποιημένες, δεν θέλουμε τις θυσίες που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια να τις φτάσουμε σε τέτοιο σημείο που να ξανάρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και ξέρετε τι γίνεται, μόλις αυτές τις εξαγγελίες που γίνανε από την αντιπολίτευση και στην έκθεση, αν εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα, δηλαδή αυτά που υποθήκανε σε σχέση και με την, με την πολύ μεγάλη έκπτωση του φόρου στις επιχειρήσεις. Έχουμε δει παραδείγματα τέτοιου είδους και σε άλλες, στη Λατινική Αμερική, δηλαδή πραγματικά εκπλήσουμε για την αντιπολίτευση, γιατί τα παραδείγματα της στο τελευταίο διάστημα είναι από την Λατινική Αμερική. Ένα με το μεγάλο μπαμ στην έκδοση του φόρου σε επιχειρήσεις έχει να κάνει με τον κύριο Μάκρη στην Αργεντινή, που ξαναγύρισε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι η νοοτροπία γι' αυτό. Ξαναγύρισε όμως το Νομισματικό Ταμείο μετά από αυτές τις κινήσεις. Και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το ασφαλιστικό. Πού είναι το ασφαλιστικό του Πινοσέτ που όλοι μας ξέρουμε τι έχει επιφέρει στον κόσμο? Πολλές ερωτήσεις για τα τέλη κυκλοφορίας. Θα τα αλλάξετε, δεν τα αλλάξετε? Όχι, δεν θα τα αλλάξουμε. Δεν έχουμε, ήταν πέρσι, δεν έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για να τα αλλάξουμε. Για μας πήραμε το δημοσιονομικό χώρο που υπήρχε για να δώσουμε κάποιες ελαφρύνσεις. Αποφασίσαμε ότι αυτές οι ελαφρύνσεις θα είναι οι συγκεκριμένες που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες κινήσεις σε αυτή τη φάση. Αργότερα θα μπορέσουμε να κάνουμε. Θα ήθελα να πω και δύο άλλα πραγματάκια που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, είναι πολύ σημαντικά όμως και θα ήθελα να τα σημειώσουμε. Υπόθηκε ότι θα είναι ο συντελεστής 11% στα τουριστικά πακέτα. Ναι. Στον τουρισμό αυτό. Στον τουρισμό. Αυτό όχι απλώς ανακρίβεια, είναι αδύνατο να γίνει. Να εξηγήσουμε γιατί. Και εδώ πέρα θεωρώ ότι και πάλι υπήρχε απροετοιμασία, ήταν τελείως απροετοίμαστη στις εξαγγελίες τους. Δεν μπορεί να γίνει. Οι συντελεστές που υπάρχουν με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ο ανώτερος και ο κατώτερος συντελεστής. Είναι ο 24 και ο 13. Δεν μπορεί να έχεις 13% σε όλα τα άλλα και να έχεις 11% σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Υπάρχει αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα μειώσετε υπάρχει αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Άρα το εξαγγέλνουν χωρίς να μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι ευρωπαϊκός νόμος. Δεν μπορεί να έχεις δύο μικρότερους συντελεστές, και τον 13 και τον 11. Άρα είναι τελείως ανακριβές. Μην δημιουργούνται προσδοκίες στον τουριστικό τομέα. Τον τουριστικό τομέα, εμείς τουλάχιστον, η πολιτική μας έχει δείξει ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και γι' αυτό το λόγο και έχουμε και τον τουρισμό που έχουμε. Να πω και κάτι άλλο. Και να κλείσουμε. Επειδή προέρχομαι και από το χώρο των συνεταιρισμών.
το 10% που εξήγηλε για, για τη μείωση των, του φόρου στους συνεταιρισμούς. Δεν ξέρουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πλεονάσματα των συνεταιρισμών από τη δική μας κυβέρνηση είναι αφορολόγητα. Τα πλεονάσματα των συνεταιρισμών δεν φορολογούνται. Εκείνα που φορολογούνται με 13% είναι τα κέρδη των συνεταιρισμών, τα οποία κέρδη των συνεταιρισμών είναι αυτά που κάνουν από τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Αλλά αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να καταργήσει και το αφορολόγητο στα πλεονάσματα και να το κάνει όλο 10%, ας το πάρουν οι συνεταιρισμοί και στο... Κύριε Παπανάτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.